Φαίνεται στο 89 με κόκκινη κάρτα από τον Κασαρά τον ρέφερι. Εδώ ο Ντελπιέρο αποφεύγει τον τερματοφύλακα, ισοφαρίζει 2-2 στο 95. Οι Παρμέντσι διαμαρτύρονται για γκολ με χέρι. Κάνουν λόγο για κλοπή στον Τελεάλπη. Ο Ντελπιέρο πάντως βλέπετε τις διαμαρτυρίες στον βοηθό του Κασαρά. Εδώ ο Ντελπιέρο χρησιμοποιεί και το χέρι για να πάρει την μπάλα. Φτάνει τα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην Πάρμα. Θεωρούν ότι η ισοπαλία είναι άδικη. Και ο Πραντέλη αλλά και ο Μούτου έβαλαν κατά της διαιτησίας. Μάλιστα, ο Μούτου στο τέλος έδωσε και την είδηση στους δημοσιογράφους για ενδιαφέρον της Πάρμα για τον Ρουμάνο του Άγιαξ, τον Κριστιαν Κίβου. Φινάλε λοιπόν, συναρπαστικό Γιουβέντους Πάρμα 2-2. Τούντορ και Ντελπιέρο ανέτρεψαν το.